Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Ειρήνη και πάμε να σας εξηγήσω τώρα σε τι χρησιμεύει η άδεια παραγωγικότητας. Στο προηγούμενο βίντεο σας είπα τι είναι η άδεια παραγωγικότητας και πώς βγαίνει. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το τι μας χρησιμεύει αυτή η άδεια. Αυτή η άδεια κορίτσα όταν την πάρετε με το καλό και βγει, που παλεύουμε να βγει, ξανά, γιατί όπως σας είπα στο προηγούμενο βίντεο, καταργήθηκε επί Σαμαρά. Οι δύο τελευταίες χρονιές ήταν για να ανοίξουμε βιβλία. Εμείς πάμε να χρησιμοποιήσουμε την άδεια πολύ παλιά, όπως ήταν το 2000. Και όσες θέλετε μπορείτε να το κάνετε και επάγγελμα με τιμολόγια για να βγείτε σε σύνταξη. Είναι μια άδεια η οποία δίνεται μέχρι τη συνταξιοδότηση. Όταν πάρετε αυτή την άδεια, ανάλογα εσείς τι θα δώσετε, αν θέλετε μπορείτε να βάλετε μέσα στην άδεια αρκετά θέματα, ώστε να έχετε ένα εύρος, να μπορείτε να φτιάχνετε τα πάντα. Ο εκάστοτε δήμος βγάζει θέσεις για χειροτέχνες κάθε χρόνο, συγκεκριμένες θέσεις, που αυτές είναι στο δρόμο, που σημαίνει ότι τα κορίτσια και αγόρια που μπορεί κάθε μια σας να έχετε δει σε νησιά ή σε μεγάλα αστικά κέντρα με βαλίτσες, έχουν άδεια χειροτέχνη από το Υπουργείο Ανάπτυξης τότε και εξακολουθούν να την έχουν και τώρα. Με αυτή την άδεια μπορείτε να κάνετε ομάδες και να κάνετε μπαζάρ χωρίς να έχετε κανένα πρόβλημα. Μπορείτε να δουλέψετε ατομικά, μπορείτε να έχετε σελίδα, δεν θα σας πειράξει κανένας, ό,τι εσείς επιθυμείτε. Απλά η άδεια σας κατοχυρώνει για τυχόν καταγγελίες. Γι' αυτό είναι η συγκεκριμένη άδεια. Από εκεί και πέρα, όταν την πάρετε στα χέρια σας, όσες επιθυμείτε να δώσετε, θα αξιολογήσετε όπως εσείς θέλετε. Εγώ μέσα στο κανάλι θα φτιάξω μικρά βιντεάκια με ιδέες για όσες θέλετε να δώσετε την συγκεκριμένη άδεια, να πάρετε μερικές ιδέες. Αυτά με την άδεια, σε τι χρησιμεύει. Ό,τι απορίες έχετε, με βρίσκετε στη σελίδα μου Ειρήνη Κροσέτ στο Facebook, στο Instagram και αν θέλετε μπείτε και στην ομάδα μου, πλέχουμε και δημιουργούμε βελόνες και βελονάκι, να τα λέμε και από εκεί. Και αν σας αρέσουν τα βίντεο μου, πατήστε το κουδουνάκι, κάντε εγγραφή, μοιραστείτε τα με τις φίλες σας. Τα λέμε σε άλλο βίντεο που να έχει σχέση με πλεχτό ή μπορεί να σας έχω και διάφορα άλλα πράγματα μέσα στο κανάλι. Γεια σας!